Zona 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα 12 Ιουλίου, κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Νέα αύξηση στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών με κορονοϊό σημειώθηκε στα νοσοκομεία της Κρήτης. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, στα νοσοκομεία του νησιού νοσηλεύονται συνολικά 47 ασθενείς από 42 την Παρασκευή, εκ των οποίων οι 42 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και οι 5 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όλοι διασωληνωμένοι. Αναλυτικά στο Πανεπιστημιακό νοσηλεύονται 12 ασθενείς, οι 8 στην κλινική COVID και οι 4 στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι. Στο Βενιζέλιο, 8 ασθενείς, οι 7 στην κλινική COVID, 1 στη ΜΕΘ διασωληνωμένος. Στο νοσοκομείο Χανίων 15 οι ασθενείς όλοι στην κλινική COVID, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 9 οι ασθενείς στην κλινική COVID και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου νοσηλεύονται 3 ασθενείς στην κλινική COVID. Για κλιμάκωση της επιδημιολογικής έξαρσης μέσα στο καλοκαίρι μιλούν οι επιστήμονες, θέτοντας ως βαρόμετρο την πρόοδο της εμβολιαστικής εκστρατείας. Οι αποφάσεις για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό μέχρι αύριο, όπως ανέφερε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Είπε πως η νέα μετάλλαξη έχει επιφέρει αύξηση στα κρούσματα στην χώρα μας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, επισημένοντας ότι οι εμβολιασμένοι προστατεύονται και σπάνια χρειάζεται νοσηλεία και πως από την περασμένη Πέμπτη το 70% των πολιτών από 60 ετών και άνω είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι. Τη βυσίων η πρόβλεψη ότι αν δεν προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθμούς οι εμβολιασμοί θα ζήσουμε ξανά τον περισσινό χειμώνα, εξέφρασε σήμερα το πρωί και η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα Πειραιά, Ματίνα Παγώνη. Με σύνθημα «Μήνυμα ζωής, γιορτή ελευθερίας» συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι εμβολιασμοί απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών στην 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, από κοντά σαφέστατα και οι ιδιώτες γιατροί, οι ιατρικοί σύλλογοι της Κρήτης, η Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και ο πρόεδρος του Χάρης Βαβουρανάκης, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας τηλεφωνικά. Κύριε Βαβουρανάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Εμείς εμβολιαστήκαμε. Εσείς είναι το δικό σας σύνθημα στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, έτσι? Είναι ακριβές αυτό που περιγράφετε. Θέλοντας να δείξουμε και να δώσουμε στους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Να εμβολιαστούν, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, η απάντηση που έχουμε απέναντι στον κορονοϊό και στην έξαρση της πανδημίας, στο τέταρτο κύμα που όλοι λέμε, είναι ο εμβολιασμός. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο μικρότερο θα είναι το κύμα, το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι οι εμβολιασμένοι σαφώς έχουν υπιότερη νόσο ανοσήσεων, δεν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, δεν επιβαρύνουν τις οικογένειές τους με ό,τι συνεπάγεται μια νοσηλεία είτε στη μονάδα είτε στο νοσοκομείο. Είδατε όμως πως ξεκινάμε, κύριε Βαβουρανάκη, εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε εμείς έχουμε εμβολιαστεί ή ο γιατρός σου έχει εμβολιαστεί εσύ, αλλά το κάνει το Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου την ώρα που αυτό το οποίο αναμένεται αύριο στο διάγγελμα του να αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι πρωτίστως θα πρέπει να εμβολιαστούν και να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών της χώρας. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχω δυσκολία να στο πω, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι πιστεύω ότι οι υγειονομικοί γιατροί, οι μισοί γιατροί τουλάχιστον, έχουν εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό 92-93% πανελληνίες. Στο Ηράκλειο ενδεχομένως είμαστε, όχι ενδεχομένως, είμαστε τώρα πιο ψηλά. Και αυτό δείχνει το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι περισσότεροι γιατροί στην πόλη μας. Και αυτοί που είναι ανεμβολίαστοι, κυρίως είναι γιατροί οι οποίοι είτε έχουν νοσήσει είτε έχουν προβλήματα υγείας που δεν τους επιτρέπουν να εμβολιαστούν. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε όλοι ότι το τείχος ευθύνης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, χτίζεται με το εμείς. Και το εμείς έχει πολλά εγώ και περιλαμβάνει όλων τα δικά μας το εγώ. Επομένως, εκείνο που πρέπει πρώτα απ' όλα είναι να χτίσουμε το τείχος της δικιάς μας ευθύνης για να χτίσουμε το τείχος της συλλογικής ανοσίας που όλοι επιθυμούμε. Φαίνεται ότι είναι αρκετός ο κόσμος στις δυσπρόσιτες περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές, που έχει δηλώσει αυτή τη συμμετοχή, δηλαδή να εμβολιαστεί. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία, κύριε Βαβουρανάκη. Ναι, ναι. Θα σας πω. Ξέρετε, αυτό ξεκίνησε με μια σκέψη, μια ιδέα από δικιά μας, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, με σκοπό να πάμε εμείς στους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Πήραμε στο πρώτο βήμα πήραμε την κινητή μονάδα του
της αιμοδοσίας, με σκοπό να δείξουμε ότι μπορούν οι εμβολιασμοί να γίνουν άμεσα, να πάμε εμείς στο σπίτι πόρτα-πόρτα. Και τώρα αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε όλες τις περιοχές με την πρωτοβουλία της ΕΠΕ και το σχεδιασμό που γίνεται από την ΕΠΕ, ενώνοντας όλες τις δυνάμεις, η περιφέρεια Κρήτης, η υγειονομική περιφέρεια, οι ιατρικοί σύλλογοι. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέα, οι Δήμοι, επιτρέψτε μου να πω, που, κάνουν την, που συλλέγουν ή τουλάχιστον κάνουν την καταγραφή των ανθρώπων που χρειάζονται εμβολιασμό, και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επισπεύσουμε αυτή τη διαδικασία, να κερδίσουμε το χρόνο. Το μήνυμα, ξαναλέω, είναι σαφές. Πρέπει να πάμε στους συμπολίτες μας, πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, δίνοντας ακόμα μεγάλη προτεραιότητα στους ανθρώπους που είναι άνω των 60, γιατί είναι εκείνοι που θα νοσήσουν βαριά, είναι εκείνοι που θα χρειαστούν νοσηλεία και είναι εκείνοι που θα επιβαρύνουν και τις οικογένειές τους, αλλά το σύστημα υγείας. Βέβαια, εκείνο το οποίο έχει τη δική του την αξία είναι αυτό το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί. Τι θα γίνει δηλαδή με τους εφήβους 16-17 ετών, ενδεχόμενα και όταν κριθεί αυτό απαραίτητο και δοθεί η άδεια και για παιδιά μικρότερης ηλικίας από 12 και μετά, μιας που είναι φορείς, έτσι ώστε να εμβολιαστούν και εφόσον αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, έτσι. Πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνώμη και πρέπει πάντα να ακολουθούμε την άποψη και τη γνώμη, την τεκμηριωμένη άποψη και γνώμη των ειδικών. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι στην παρούσα φάση εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσιλωθούμε στο στόχο. Να εμβολιαστούμε όλοι άμεσα. Όλοι οι άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι, οι ενήλικες και κυρίως οι ηλικιωμένοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα χτίσουμε πρώτα το τείχος της ευθύνης που μιλήσαμε πριν. Αυτό είναι που θα προστατεύσει και τους μικρούς, τους φίλους και τα μικρά παιδιά πρωτίστως, και θα καθυστερήσει ή θα απομακρύνει τις επιπτώσεις του κύματος που όλοι περιμένουμε. Να το πω διαφορετικά, πολύ προσεκτικά, το κρατάω αυτό που λέτε, ότι το τείχος ευθύνης χτίζεται με το εμείς, ένας-ένας γίνει, να φτάσουμε όλοι μαζί σε αυτό το εμείς, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ξέρετε από την άλλη ότι υπάρχει μεταξύ μας, μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, μια έντονη αντιπαράθεση αυτή την ώρα. Καμία αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Καμία αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Μεταξύ των πολιτών. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση. Είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο πλοίο. Και σε αυτό το ταξίδι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, διότι διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα όλοι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς ως γιατροί και ως ειδικοί σε αυτή τη διαδρομή, θα πρέπει να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι διστακτικοί, που έχουν οποιαδήποτε απορία, γιατί πρέπει να εμβολιαστεί και ποια είναι τα ωφέλη του εμβολιασμού. Να δείξουμε, το κάνουμε κάθε μέρα στα ιατρία μας, το κάνουμε κάθε μέρα στις επισκέψεις μας στην επαρχία, ότι σαφώς οι επιπτώσεις, οι επιπλοκές του κορονοϊού είναι πολύ μεγαλύτερες από όποια παρενέργεια του όποιου εμβολίου, και τελικά εκείνο που μας προστατεύει σε αυτή τη φάση, για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι οι επιβάτες και να φτάσουμε όλοι στον προορισμό που δεν είναι άλλος από το να πάμε την πανδημία πίσω, χωρίς να έχουμε απώλειες, είναι να εμβολιαστούμε. Έχουμε μπροστά μας ένα όπλο στα χέρια μας, κερδίζουμε το χρόνο με αυτό και έτσι δεν χάνουμε ούτε συμπολίτες ούτε χρόνο. Κρατάω προσεκτικά αυτά τα οποία αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαβουρανάκη. Καλό σας μεσημέρι. Καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Έκλεισε σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να γίνουν κυρικές δρομής και λαμπαδιδρόμοι του εμβολιασμού και να κρατήσουν τη φλόγα της ζωής αναμένει, απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ανοίγει από τις 18 έως τις 20 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους νέους που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ Freedom Pass, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γιώργαντάς σε συνέντευξή του. Όσον αφορά στην πορεία των νέων ραντεβού, είπε ότι από τις 28 Ιουνίου που ανακοινώθηκαν το Freedom Pass και τα άλλα μέτρα μέχρι και σήμερα, πως έχουν μπει στο σύστημα περίπου 330.000 νέοι. Από αυτούς οι 90.000 είναι ηλικίες 18 έως 25 ετών, η μισή περίπου είναι 18 έως 35 ετών, αλλά σε όλες τις ηλικίες, ακόμη και στους 80 ετών, προστίθενται ραντεβού. Οριστικό τέλος στους παραβάτες που επιθυμούν να βρεθούν σε γάμους, βαφτίσεις και κέντρα διασκέδασης δίνει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μόνο με την επίδειξη rapid test 48 ώρων οι εμβολιασμένοι θα εισέρχονται πλέον οι καλεσμένοι σε γάμους, βαφτίσεις αλλά και οι πελάτες στα κέντρα διασκέδασης όπως αναφέρεται.
Γυρίζω σελίδα για θερμό κύμα, αλλά όχι για καύσωνα, για τις επόμενες ημέρες. Μιλά στον 984, ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, δίνοντας ανάσα δροσιάς και μόνο στο άκουσμα για μελτεμάκι, άλλοτε ήπιο και άλλοτε ενισχυμένο στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Στα νότια διαμερίσματα του νησιού φαίνεται πως ο υδράτγυρος θα διατηρηθεί στους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται από την Κυριακή. Ακούστε τι ακριβώς λέει ο κύριος Λέκας. Κοιτάξτε, ομολογουμένως οι προηγούμενες ημέρες εκδήλωναν μια τέτοια τάση, με την έννοια ότι θα ανέβαινε σε επίπεδα τα οποία μπορεί να έφτανε προς τον καύσωνα, αλλά από ό,τι φαίνεται τα νεότερα στοιχεία είναι αρκετά αισιόδοξα και έτσι θα μιλήσουμε για ζέστη, περισσότερο ζέστη, υψηλότερες λίγο δηλαδή οι τιμές θερμοκρασίας, αλλά από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα δεν φαίνεται να έχουμε έτσι την τάση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες του καύσωνα και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Τώρα αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μια θερμότερη αέρια μάζα η οποία σιγά σιγά από αύριο παίρνει σειρά. Το καλό βέβαια για το νησί μας είναι ότι κρατάνε λίγο οι άνεμοι, κάτι που και αυτοί παίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο θα λέγαμε. Κρατάνε λίγο οι άνεμοι και έτσι θα κρατιέται μια ισορροπία ιδιαίτερα στις βόρειες παράκτιες ζώνες, γιατί οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε για το νότο και εκεί βέβαια και να μιλήσουμε για 36-38 βαθμούς Κελσίου ενδεχόμενα από την Τετάρτη, μάλλον από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Εκεί συνηθίζεται θα λέγαμε στα νότια του Ηρακλείου αυτές οι τιμές λόγω του βοριά που επικρατεί, του ασθενή βοριά, να εκδηλώνονται σε αυτές τις περιοχές. Πάντως η θερμή αυτή, η θερμότερη ας το πούμε ελαφρά αυτή η αέρια μάζα είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει και στο νησί μας υψηλές θερμοκρασίες. Θα τις δούμε σιγά σιγά από αύριο αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αρκεί να σας πω ότι αυτές τις μέρες παρά το γεγονός ότι εντάξει, παραπονιούνται κάποιοι αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 30 βαθμούς σαν μέγιστες τιμές κυρίως στις βόρειες περιοχές. Ενώ στο νότο είναι λίγο υψηλότερες, βλέπουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι στους 32 με 33. Όσον αφορά τώρα από αύριο, θα δούμε τη θερμοκρασία να υπερβαίνει τους 30 βαθμούς και για το βόρειο κομμάτι, δηλαδή θα κυμαίνεται 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι φαίνεται ότι εξασθενούν κυρίως σε δυτικές περιοχές, αν και εξασθενούν βράδυ και πρωινές ώρες, γιατί το μεσημέρι κρατάνε λίγο-λίγο. Με την έντασή τους βέβαια να μην ξεπερνάει για τις δυτικές τα 3 και τοπικά 4 αμποφόρ. Ανατολικότερα, και λέω ανατολικότερα από το Ρέθυμνο δηλαδή και πιο ανατολικά και στο Ρέθυμνο όσον αφορά περιοχές ενδοχώρας, αλλά και προς το Ηράκλειο και προς το νομό Λασιθίου, οι άνεμοι πάλι θα πέφτουν το βράδυ, θα έχουν μια δυτική, βορειοδυτική κατεύθυνση ως επιτοπλίστων, βοριάδες όμως θα είναι στο νότο και η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 3 με 4 αμποφόρ για τις βραδινές ώρες, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν αποκλείεται να φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. 58 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 708 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 321 οχήματα, 6 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρήχαν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των ΝΟΤΑ. Στην εκένωση από την άλλη των κατοικιών νότια της κοινότητας Πάχνας προχώρησε η αστυνομία στην Κύπρο και η πολιτική άμυνα λόγω της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέα Κετή, το βόρειο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι ανεξέλεγκτο. Επιχειρούν συνολικά 8 ενέργεια μέσα και μεγάλους αριθμούς επίγειων δυνάμεων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, την Πολιτική Άμυνα, το Ταμείο Θύρας, όπως επίσης και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυδήμο. Αισθητή ήταν η αύξηση των τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο οποίο προσγειώθηκαν 300 περίπου πτήσεις εξωτερικού μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, με την επιβατική κίνηση να είναι αυξημένη κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στατιστικά, το πρώτο δεκαήμερο μας έδειξε ότι είμαστε στο 83% της κίνησης του 2019, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νίκος Χελκεδάκης. Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, παρατείνεται ως σήμερα Δευτέρα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Tourism
από forall.gov.gr. Κατά συνέπεια, όλοι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ανεξάρτητα των τελευταίων ψηφίων αφημί μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση. Δεύτερη ευκαιρία δίνει από σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών στους πληττόμενους οφειλέτες να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία με την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 μηνιαίων δόσεων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πρόκειται για όλους όσους ήταν την 1η Νοεμβρίου ενταγμένοι 2019 στην παλιά ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή τέθηκαν εκτός της ρύθμισης, είτε επειδή δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δόσεις, είτε επειδή άφησαν απλήρωτα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους. Εντός δεκαήμερου αναμενώνται οι αποφάσεις για τα χρέη της πανδημίας με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Κοστέλο, να δηλώνει ότι η πρόταση αντιμετωπίζεται θετικά. Ειδικότερα, η νέα ρύθμιση που βρίσκεται στο τραπέζι και θα αφορά φορολογούμενους που επλήγησαν από την κρίση, προβλέπει αποπληρωμή των οφειλών της πανδημίας σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε έως 60 ή 72 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή επιχειρήσεις, κλειστές ή πληττόμενες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, πληττόμενοι βασικά, εργαζόμενους σε αναστολή, ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοικιά. Περί τα 74 εκατομμύρια ευρώ σε 83.000 περίπου δικαιούχους θα καταβληθούν από τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ από σήμερα μέχρι και τις 16 Ιουλίου. Σήμερα το απόγευμα στις 6 κλείνει προσωρινά για τους ενδιαφερόμενους πολίτες η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της τρίτης δόσης του επιδόματος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η εκαθάριση των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία καθαρισμένη φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους, η τροποποίηση αυτής ή το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, ζητάει η ένδυση. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας εξηγήσει τι ακριβώς περιλαμβάνει και ποια τα αιτήματα των θεσμών, λέει στον 984 ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιουχών, ο κ. Νίκος Χατζόπουλος. Είπε ότι μιλάμε για ένα μοντέλο χωρίς τύχη, καθώς αποσύρεται από όπου έχει εφαρμοστεί, με μεγάλο ρίσκο και κόστος και με άγνωστες πτυχές στις απαιτήσεις των θεσμών για την εφαρμογή ή όχι αυτού. Πάντως, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, διέψευσε παρέμβαση των θεσμών για την επιβολή φόρου, ώστε να καλυφθεί η πολυδάπανη μετάβαση στο νέο επικουρικό σύστημα και ξεκαθάρισε πως θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί μετά το καλοκαίρι. Και αυτό το θέμα της μετάβασης κοστίζει περίπου 78 δις. Τι σημαίνει 78 δις? Αν θυμάστε, το πρώτο μνημόνιο κόστισε 80 δις. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει ένα νέο μνημόνιο. Τώρα, το ζητούμενο είναι άλλο. Τι του ζητήσαν το κύριο Μητσοτάκη οι θεσμοί? Του ζητήσαν μείωση συντάξεων? Του ζητήσαν αύξηση ασφαλιστικών εισφορών από τους εργαζόμενους? Το ζητήσαν πορό? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και πρέπει να μας πει ακριβώς τι ζητήσανε οι θεσμοί για να πάει σε μια διαδικασία που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν έχει αποτέλεσμα? Γιατί αν θυμάστε, το 1981, όταν επιχειρήσανε αυτό το μοντέλο περίπου 30 χώρες, οι 18 χώρες το επιστρέψανε πίσω στην πορεία και ήρθανε σε αυτό που ισχύει σήμερα. Άρα εκ των πραγμάτων είναι λάθος ο κύριος Μητσοτάκης να θέλει να μπει σε αυτή τη λογική που σας είπα προηγουμένως, τη στιγμή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι δεν μπορεί να φέρει πίσω τη χώρα, δεν μπορεί να πάει σε μνημόνιο καινούριο όταν η χώρα δεν πατάει καλά στα πόδια της οικονομικά, όταν η χώρα είναι χρεωμένη. Άρα εκ των πραγμάτων εμείς ζητάμε άμεσα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και το ξαναείπαμε και το λέμε, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τον συνταξιούχο. Πρέπει να σας πω ότι αν είδατε έχει ψηλού, μικρού, μεσαίου ρίσκου, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά μας που θα προσπαθήσουν να τα επενδύσουν δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Ξέρετε για ποιο λόγο? Αν είδατε στο 19 άρθρο του νομοσχεδίου,
Τι λέει? Ότι η διοίκηση του ταμείου δεν διώκεται και δεν υπέχουν ποινική αστική ευθύνη. Διαβάζω ακριβώς πώς το γράψαν. Τι δεν έχουν αστική και ποινική ευθύνη? Άρα σημαίνει ότι θα χάσουμε τα λεφτά μας. Τότε γιατί βάζουν αυτή τη διάταξη στο 19ο, αν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα? Δηλαδή θα εγγυηθεί το κράτος από εμάς, θα μας βάλει τη χώρα 80 δις μέσα? Είναι δυνατόν? Άρα εκ των πραγμάτων ζητάμε άμεσα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και ζητάμε από τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση. Μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να πάρει μέρος στη συνεδρίαση του Eurogroup και στην αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN. Στο ECOFIN αναμένεται να εγκριθούν τα πρώτα σχέδια, εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Το έργο δημιουργίας και λειτουργίας της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Σεισμικών Ρηγμάτων αναλαμβάνει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η δημιουργία αλλά και η συντήρηση της βάσης των δεδομένων για τα ενεργά σεισμικά ρήγματα θα αποτελέσει σπουδαίο εργαλείο μελέτης για επιστήμονες και ενημέρωσης για τους πολίτες με στόχο την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Η κομματική οργάνωση Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, στο πλαίσιο της πολιτικής δραστηριότητας που αναπτύσσει αυτή την περίοδο και περιλαμβάνει ανοιχτές συσκέψεις, εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις που διοργανώνουν οι κομματικές οργανώσεις της, θα πραγματοποιήσει ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις το Σάββατο και την Κυριακή 17-18 Ιουλίου σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Η συγκρότηση πρωτοβουλίας διαλόγου της δράσης με αριστερό πρόσημο ξεκινά απόψε στο Μεταξουργείο. Ο καθηγητής της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και πρώην βουλευτής Κώστας Λαπαβίτσας, μιλώντας σήμερα στον 984 για το πρώτο βήμα, είπε ότι ο σκοπός είναι ο ορισμός μερικών βασικών προαπαιτούμενων συμφωνίας με ορίζοντα την ανάγκη για μια νέα αριστερά των αγώνων του διαλόγου και ενός σύγχρονου σχεδίου ανατροπής. Όπως είπε, δεν επιδιώκεται μια συμφωνία σε όλα, αλλά μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία εν μέσω υγειονομικής, οικονομικής και οικολογικής κρίσης. Εάν ήταν μια απλή εκλογική συγκόλληση, μια εκτίμηση ότι έχουμε εκλογές και κοίταξε να δεις, θα βρεθούμε όλοι μαζί για να πάρουμε καμιά ψήφο και να μπούμε στην Βουλή κτλ. Αν ήταν απλώς αυτό, εμένα δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου, να το ξέρετε. Καθόλου δηλαδή. Δεν... Είναι κάτι το οποίο θα ήταν ευκαιριακό, το έχουμε δει πολλές φορές και έχει αποτύχει. Και η αποτυχία του είναι βαθύτερη τα τελευταία χρόνια. Τη ζούμε, τη βιώνουμε από γύρω μας στον πολιτικό χώρο. Τέτοιο κάθισμα της πολιτικής εγώ δεν θυμάμαι. Είναι λοιπόν πολύ βαθύτερο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, μακροχρόνιο, με προοπτική, με φιλοδοξία και με τέλος πάντων ιδέες για τη χώρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, κάτι που να έχει ποδιά. Να συνεχίσει και να δώσει μια τέλος πάντων καινούργια προοπτική στα πράγματα. Α, τώρα ακριβώς είναι η στιγμή για καινούργια προσπάθεια που θα προκύψει μέσα από διάλογο και δράση. Τώρα ακριβώς είναι η στιγμή. Για μας η πανδημία ήταν χαρακτηριστικό χρονική στιγμή που επιβάλλει την αλλαγή. Είδαμε πώς την χειρίστηκε η κυβέρνηση. Είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Είδαμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τα λαϊκά και εργατικά στρώματα και από πλευράς εμβολιασμού, από πλευράς υγειονομικής δηλαδή, αλλά και από πλευράς οικονομικής. Φάνηκε ότι τα πράγματα είναι βαθιά άρρωστα στη χώρα μας και γενικότερα. Μην κοιτάτε τώρα τι λένε τα ΜΜΕ και τα λοιπά, τα οποία τα ξέρετε καλύτερα από μένα και την εικόνα που παρουσιάζεται. Είναι μια εικόνα της Ελλάδας η οποία τη ζουν οι κυβερνώντες από ό,τι φαίνεται σε ένα πολύ στενό και μικρό κύκλο μεταξύ τους. Αυτό που βιώνει η χώρα δεν είναι αυτό το πράγμα καθόλου. Και ακριβώς στη στιγμή αυτή λοιπόν, μέσα στην πανδημία και κοιτώντας τις λαϊκές αντιδράσεις, τη δυσπιστία του κόσμου προς αυτά που εξαγγέλλονται από τα πάνω, την ανησυχία που υπάρχει, την αποστροφή προς την πολιτική εμποδής, είπαμε ότι αυτή είναι η στιγμή για να πούμε ότι κοιτάξτε, ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αλλά θα τον βρούμε μαζί τον νέο αυτό τρόπο. Δεν βγάλαμε εμείς τη σημαία και είπαμε, κοιτάξτε, ελάτε σε εμάς. Δεν κάνουμε αυτό. Είπαμε ότι καταλαβαίνουμε πόσο βαθιά είναι η αφισβήτηση που υπάρχει για όλα τα πολιτικά πράγματα και ανοίγουμε το διάλογο σε μετωπική προοπτική φυσικά. Ανοίγουμε το διάλογο γιατί μας ενδιαφέρει η πολιτική λύση για αυτά που απασχολούν τη χώρα.
Κρίσιμες στιγμές για την Κύπρο, εκτιμά μιλώντας τον 1984 ο αρθρογράφος του φιλελεύθερου και συγγραφέας Κώστας Βενιζέλος, καθώς η Τουρκία του Ερντογάν έχει στρατηγικά επιλέξει την αναβάθμιση της παρέμβασης της στην Κύπρο και όχι μόνο με την υπόθεση της αμοχώς του, επιδιώκοντας με ακόμα πιο αποφασιστικά βήματα να ελέγξει πλήρως την Κύπρο, μετατρέποντας σε αυτή τη φάση τα τμήματα που κατέχει μετά την εισβολή του 1974 σε στρατηγικό ορμητήριο για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Λευκοσία και Αθήνα πρέπει να βγουν από την αδράνεια και να αντιληφθούν ότι το Κυπριακό εισέρχεται στην κρισιμότερη φάση του από το 1974, με την Τουρκία να έχει επιλέξει στρατηγικά τη δημιουργία νέων δεδομένων στα κατεχόμενα εδάφη, επισημαίνει. Είναι μια στρατηγική που εντάσσεται σε μια πολιτική επεκτατική από πλευράς της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει τον έλεγχο της Κύπρου και κάνει μικρά ή και μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο είχε καταθέσει στην Άτυπη Πεντανέργη ένα σχέδιο για δύο κράτη, μια πρόταση για δύο κράτη, εγγράφος, την οποία τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχτηκαν να καταθεθεί. Και στα πλαίσια αυτά δηλαδή της πρόθεσης αυτού του μοντέλου λύσης των δύο κρατών, της Συνομοσπονδίας Δύο Κρατών για την ακρίβεια, εντάσσεται και οι σχεδιασμοί στην αμόχος. Είναι σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί την Κύπρο ως ορμητήριο για αποεπιχειρήσεις στρατιωτικές εναντίον χωρών με τους οποίους θεωρεί ο Ερντογάν ότι έχει διαφορές. Κατασκευάζεται επίσης και μια ναυτική βάση μεγάλη, που σημαίνει ότι πλέον δεν συζητάμε αν θα κάνουμε μια λύση του Κυπριακού, αλλά συζητάμε ότι ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας με στρατιωτική ισχύ, με την οποία θα επιχειρήσει να ελέγξει την περιοχή ή να αυξήσει την επιρροή του στην περιοχή. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, όπως έχει βάσει, θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως στρατηγικό πλεονέκτημα που διαθέτει το έδαφος του νησιού και η θάλασσά του. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει επιδείξει ενδιαφέρον, που με την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες σχέσεις. Είμαστε το ίδιο έθνος. Κανονικά θα έπρεπε. Ναι, κανονικά. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι υπάρχει μια φοβική αντίληψη των πραγμάτων, φοβούνται την Τουρκία, φοβούνται ότι θα μπουν οι υπόλοιποι και αυτό οδηγεί στο η Τουρκία να καταστρώνει ένα σχέδιο πλήρους ελέγχου της Κύπρου, και αυτό θα γίνει είτε λυθεί το Κυπριακό είτε δεν λυθεί με αυτά που κάνει στην Αμόχωστο και στο Λευκόνικο και στο Μπογάζι που θα κάνει την ναυτική βάση, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί, η Τουρκία θέλει να ελέγχει την Κύπρο και μέσω αυτής την περιοχή. Θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε. Δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπάνα. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης πραγματοποιεί την ομαδική έκθεση φωτογραφίας εξερευνώντας τις πόλεις μας με έργα ερασιτεχνών φωτογράφων, Ελλήνων και προσφύγων που βρήκαν ένα νέο σπίτι στην Ελλάδα. Ένα φωτογραφικό ταξίδι σε Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννη, Κατερίνη, Λιβαδιά, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκπρόσωπος του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης στο Ηράκλειο, ο κύριος Άνικος Κοκολάκης. Καλό σας μεσημέρι από τον 1984. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλειεράκη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Μία έκθεση η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο έως νομίζω Τετάρτη 14 του μήνα, κύριε Κοκολάκη, έτσι? Πολύ σωστά. Η έκθεση θα μείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη. Μιλάμε για μια κινητή έκθεση που θα πάει και στους υπόλοιπους δήμους που προείπατε ορθώς προηγουμένως, που έχουμε στενή συνεργασία και υλοποιήσαμε τη συγκεκριμένη φωτογραφική δράση. Οι ώρες λειτουργίας έκθεσης είναι καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ενώ την Τετάρτη, η μέρα που θα πέσει η αυλία της έκθεσης στην πόλη του Ηρακλείου, οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Για το Ηράκλειο, εκείνο το πλαίσιο το οποίο φωτογράφησαν οι ερασιτέχνες, καλλιτέχνες, είναι ποιο? Είναι η παλιά πόλη, είναι τα τείχη, είναι τι? Ωραία, καταρχάς συνολικά η έκθεση, λίγα λόγια για την έκθεση πριν μπούμε λίγο στην πόλη του Ηρακλείου.
Η ομαδική φωτογραφική έκθεση εξερευνώντας τις πόλεις είναι μια φωτογραφική δράση που διοργανώνεται το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και εντάσσει στο πλαίσιο του συνταξιακού προγράμματος Ήλιος, το οποίο είναι ένα εθνικό πιλωτικό πρόγραμμα που απευθύνει τις αναγνωρισμένες πρόσφυγες και υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους συνεργάτες τους. Δηλαδή, επί παραδείγματι, εδώ στην Κρήτη, συνεργάτης προγράμματος είναι ο Πλοηγός, η αναπτυξιακή εταιρεία Πλοηγός. Το πρόγραμμα Ήλιος έχει την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση, η έκθεση φιλοξενεί έργα 38 ερασιτεχνών φωτογράφων και έχουν τραβηχθεί οι δήμοι που είπατε πιο πριν, η Αθήνα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννη, η Κατέρνη, η Λιβαδιά, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Κάθε τώρα δήμος, κάθε πόλη είχε τη δικιά της ταυτότητα, που έτσι η μεικτή φωτογραφική ομάδα αποτελούμενη από μετανάστες και Έλληνες επέλεξε τη θεματική, μια κεντρική θεματική στην οποία θα φωτογραφίσει με το δικό της φωτογραφικό φακό για να προάγει τα δικά της κοινωνικά μηνύματα. Πιο συγκεκριμένα για την πόλη του Ηρακλείου επλέγησαν τα ενετικά τείχη ως κεντρική θεματική, που πάνω εκεί οι ερασιτέχνες φωτογράφοι μας με το δικό τους φωτογραφικό φακό ήθελαν να αποδώσουν τι βλέπουν πάνω στα ενετικά τείχη. Ο κάθε δηλαδή φωτογράφος, αν στείτε να δείτε την έκθεση, έχει από κάτω από κάθε φωτογραφία του εκάστοτε φωτογράφου, έχει και την αντίστοιχη λεζάντα, που πάνω εκεί λέει το σκεπτικό του και την προσωπική του αντίληψη, πώς του φαίνονται τα ενετικά τείχη και τι μηνύματα θέλει να περάσει διαμέσου της φωτογραφίας. Δηλαδή υπάρχουν και κοινωνικό περιεχόμενο πάνω στην εκάστοτε φωτογραφία. Μάλιστα, ένα φωτογραφικό ταξίδι, σαφέστατα με πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών και στις περιοχές, στους δήμους, στις πόλεις όπου ζούσαν και όπου συνεχίζουν να ζουν. Είναι τα δικά τους τα μάτια ουσιαστικά για το πώς βλέπουν αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα στην πόλη μας, έτσι. Σαφώς, κυρία Δουλγεράκη, πολύ σωστή παρατήρηση και γι' αυτό αξίζει πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ το σταθμό σας που έχει προβάλλει προς όλα τα μέσα τα οποία έχει τα ραδιόφωνο, τηλεόραση, συγκεκριμένα σε έκθεση, είναι να έρθει η κάτοικοι του Ηρακλείου να την απολαύσουν. Είναι μια ξεχωριστή μοναδική έκθεση και αποτελεί τιμή και για το Δήμο μας που φιλοξενείται αυτή η έκθεση. Δεν αναφέραμε όμως τον τόπο στον οποίο φιλοξενείται, κακώς. Ο τόπος είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν επιλέγει τυχαία το υποθέτρο Μάνος Χατζηδάκης, δεν επιλέγει τυχαία η τοποθεσία, γιατί είναι πάνω στα ενετικά τείχη. Άρα έχουν την κεντρική θεματική, τα ενετικά τείχη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενείται και η έκθεση στα ενετικά τείχη. Άρα υπάρχει διπλή χαρά σε εμάς που καταφέραμε να γίνει εκεί η φιλοξενία. Και γι' αυτό το σημείο αξίζει να ένα δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμο Ηρακλείου, που από την πρώτη στιγμή θέλησε να υποστηρίξει την έκθεση και με προσωπική πρωτοβουλία και του Δημάρχου, η έκθεση πήγε στα ενετικά τείχη. Τηρούμε όλα τα μέτρα για τον COVID-19 που υπάρχουν, δηλαδή θα έχουμε μάσκες, αντισηπτικά, άρα μη φοβάται ο κόσμος να έρθει να απολαύσει αυτή την έκθεση. Και ο εκθεσιακός χώρος δίνει και μια άλλη δυναμική. Να δει με τα μάτια των προσφύγων πώς φαίνεται η πόλη μας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Κύριε Κουκουλάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλό σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θέλαμε να αναφέρουμε ότι όσοι δεν μπορούν να έρθουν στην έκθεσή μας, θα μπορούν μέσω του διαδικτύου να πατήσουν σε μια μηχανή αναζήτηση εξερευνώντας τις πόλεις Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και θα τους μεταφέρει στο site μας, το οποίο λέγεται Exploring Our Cities, που σημαίνει εξερευνώντας τις πόλεις μας. Δηλαδή, αν πατήσουν κατευθείαν exploringourcities.com, θα μεταφερθούν στην έκθεση. Υπάρχει μια ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που πάνω εκεί θα δουν όλα τα έργα, μεταξύ των οποίων και για την πόλη του Ηρακλείου. Άρα προσφέρουμε και αυτή τη δυνατότητα για όποιον ενδεχομένως δεν μπορεί να έρθει έως την Τετάρτη 14 Ιουλίου να την απολαύσει την έκθεση εκεί και σκοπός είναι να τη διαδώσει και ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Έτοιμο να δεχθεί και πάλι ηλικιωμένους είναι το κτίριο που στεγαζόταν το Καπιτηλί σου μόλις το Υπουργείο Υγείας επιτρέψει την επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ που όπως είναι γνωστό είχε ανασταλεί λόγω πανδημίας. Οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνησης βρίσκονται στην τελική φάση στο ΚΑΠΗ της Τηλίσου. Ο ανάδοχος ολοκληρώνει την τοποθέτηση νέου δαπέδου και τις επόμενες ημέρες το κτίριο θα παραδοθεί και θα είναι έτοιμο για χρήση και πάλι.
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μαλεβιζίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουλίου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Έθριο Λότζια, 9 το πρωί, 1.30 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία συντονίζουν Αιματοκρήτης και Δήμος Ηρακλείου κάθε Σάββατο. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω, Παράρτημα Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν εβδομάδα ενημέρωσης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, του δέρματος και του μελανόματος, αλλά και την ενημέρωση των ασθενών και των φροντιστών τους στην Κρήτη. Περισσότερα από την πρόεδρο του Αγκαλιάζω, την κυρία Γεωργία Μιλάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Βεργεράκη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Να σας ακούσουμε λοιπόν πώς, πού αυτές οι εκδηλώσεις. Ναι, είναι μια προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Αγκαλιάζω να αναδείξουμε το πρόβλημα του καρκίνου του δέρματος, ειδικά στη χώρα μας και στην Κρήτη μας, που είμαστε μια ηλιόλουστη περιοχή. Θα πρέπει να πω ότι διάφορες μορφές καρκίνου του δέρματος αποτελούν σήμερα την πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου παγκοσμίως και κάθε χρόνο έχουμε περισσότερα καινούργια κρούσματα σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό κρούσματων που έχουμε από τον καρκίνο του μαστού, του προστάτων, πνευμόνων και του εντέρου μαζί. Γι' αυτό το λόγο οργανώνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι μια ημερίδα η οποία θα λάβει χώρα στην πύλη Βιθλεέμ την ερχόμενη Παρασκευή 16 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, όπου θα ενημερωθούμε από έγκριτους επιστήμονες για τις νεότερες εξελίξεις, διάγνωση και αντιμετώπιση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος γενικότερα. Ενώ το Σάββατο, 17 Ιουλίου, διοργανώνουμε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις. Η μία είναι στο Λίντο, στο κολυμπητήριο Λίντο, που αφορά την ενημέρωση κυρίως των νέων και των παιδιών για την πρόληψη και την σωστή υγειοπροστασία. Εκεί θα είναι πρεσβευτές τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβησης. Θα γίνει μια σκηταλοδρομία κολύμβησης. Ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το Σάββατο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα, στη Λότζια, θα έχουμε πάλι μαζί μας γιατρούς, οι οποίοι θα ενημερώσουν για τον καρκίνο του δέρματος και παράλληλα θα τρέξουν και κάποιες δράσεις ψυχαγωγικές για τους ανθρώπους που θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Σταματώντας τις πρώτες σας αναφορές, κυρία Μιλάκη, δηλαδή για την αύξηση των περιστατικών μελανόματος στην Ελλάδα, αυτή την αυξητική τάση η οποία υπάρχει και βλέποντας ότι αποτελεί τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου στους άνδρες και τον έβδομο συχνότερο στις γυναίκες, διερωτάμε το εξής. Οφείλεται αυτή η αύξηση στο γεγονός ότι αψηφούμε τον κίνδυνο, δεν γνωρίζουμε τον κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τον ήλιο και εκθέτουμε το σώμα μας, τον εαυτό μας, που δεν είναι πάντα κατά ανάγκη το να βγεις έξω να κάνεις ηλιοθεραπεία, να ταξιδέψεις, να είσαι απροστάτευτος, αλλά είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που φταίει ουσιαστικά φαίνεται να είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες σε σχέση με τον ήλιο. Η δυνατότητα δηλαδή των ανθρώπων για περισσότερες διακοπές και ταξίδια σε προορισμούς που έχουν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και εμείς είμαστε ένας από αυτούς. Επίσης υπάρχει μια έντονη και συστηματική έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από την παιδική ηλικία. Και ακόμη στη χώρα μας αυτό είναι πολύ έντονο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Δύο είναι τα σως φάλματα που αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης ενός καρκίνου του δέρματος, από τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ένας στους πέντε ανθρώπους μπορεί να νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πρώτα και κύρια είναι τα σοβαρά ηλιακά εγκάβματα κατά την παιδική ηλικία, έστω και ένα έγκαυμα. Και δεύτερο, η διακοπτόμενη έντονη έκθεση στον ήλιο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς είναι ζωή, εργασία σε ένα γραφείο όλο το χρόνο και πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, χωρίς προστασία κάποιες ημέρες το καλοκαίρι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται στην ύπαιθρο παθαίνουν δυσκολότερα μελάνωμα. Γιατί το δέρμα τους έχει αναπτύξει τους κατάλληλους αμυντικούς μηχανισμούς λόγω της μακροχρόνιας και σταδιακής έκθεσης στην ακτινοβολία. Και ένα τρίτο πράγμα είναι το lifestyle με τη χρήση των σολάριων και το τεχνητό μαύρισμα. Όπως επίσης και η χλειρονομικότητα, όταν υπάρχει ένα συγγενής πρώτου βαθμού, διπλασιάζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ενός καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω ότι η εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών τους για τη σωστή προστασία από την παιδική ηλικία και η συνολική κατανόηση του προβλήματος βοηθά στο μέγιστο βαθμό. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με αυτές τις δράσεις. Η σωστή προστασία πρέπει να γίνει βίωμα, καθώς δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να καούμε από τον ήλιο όταν είμαστε παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούμε για να πάθουμε ένα καρκίνο του δέρματος, αλλά αυτό να γίνει ένας τρόπος ζωής, μια στάση ζωής. Αναφέρατε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες που δείχνουν ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η προστασία που πρέπει να δίνουμε στο δέρμα μας. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε το ίδιο δέρμα, θεωρούμε δεδομένο
ότι ξέρετε, αν λίγο καεί δεν πειράζει, υπάρχουν και οι ενυδατικές κρέμες και προχωράμε και πάμε παρακάτω. Δεν είναι όμως τόσο απλά όπως ακούω από εσάς. Όχι, είναι έτσι ακριβώς. Οι αριθμοί που είπαμε μπορεί να μας τρομάζουν, αλλά γενικότερα τα νέα είναι καλά. Φαίνεται τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά φάρμακα στη διάθεσή μας που μπορούμε να ιαθούμε όταν πάθουμε ένα καρκίνο του δέρματος ή μελάνωμα. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό 365 μέρες το χρόνο, είτε είμαστε στην πόλη, είτε στην εξοχή, είτε ακόμα και όταν έχει στη νησιά. Το καλοκαίρι πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση των ήλιων μεταξύ των ωρών 11 και 4. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας περιορίζουμε την έκθεση και δεν παραλείπουμε τη χρήση αντιλιακού. Όταν είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, εκτός από το αντιλιακό, φοράμε καπέλο, με πλατή γύρω, με γυαλιά και μπλουζάκι. Σε παιδιά μπορούμε να τα προστατεύσουμε και με αυτά τα ειδικά μπλουζάκια που έχουν αντιλιακά φίλτρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν βρίσκονται στην παραλία. Ανανεώνουμε το αντιλιακό κάθε 2 ώρες και εφαρμόζουμε το αντιλιακό τουλάχιστον 1/2 ώρα πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο. Αν τηρήσουμε όλα αυτά, τότε έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο ανάπτυξη ενός καρκίνου του δέρματος κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Γενικότερα χρειάζεται παραπάνω προσοχή. Να κοιτάξουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, να μην ψηφούμε κανένα κίνδυνο ή καμία πρόκληση, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς, και ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας πριν του κορονοϊού. Θέλω να το τονίσω αυτό. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο και είμαστε δίπλα σε όλους όσους θέλουν να εξεταστούν ή να εξετάσουν κάποιους φίλους τους, που πιθανόν ηλιές δηλαδή, αλλάζουν σχήμα, μέγεθος ή χρώμα και πρέπει να δουν το γιατρό τους σύντομα και άμεσα, χωρίς να το καθυστερούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Εγώ μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Αλλοδαπό, σύμφωνα με την αστυνομία, κρύβεται πίσω από την κλοπή του πορτοφολιού άλλου αλλοδαπού στη Χερσόνησο στις 3 Ιουλίου που περιείχε χρήματα και κάρτες. Ο φερόμενος ως δράστης είχε χρησιμοποιήσει τις κάρτες, ενώ βράθηκε να διαθέτει και ποσότητα κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Συνελήφθησαν 61 αλλοδαποί, 43 άνδρες, 18 γυναίκες για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία και Ισπανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου ενέκρινε χθες τροπολογία που μετατρέπει το πλημέλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά γυναικών σε κακόργημα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη συναπτή ημέρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Στην κοιλάδα του θανάτου στην Καλιφόρνια, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 54 βαθμούς Κελσίου χθες. Την εκδίωξη ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου που φέρεται να εισήλθε παράνομα στα κινέζικα ύδατα ανακοίνωσαν οι κινέζικες ένοπλες δυνάμεις. Οι Σλοβένοι επέριψαν με δημοψήφισμα τροπολογία σε νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που συνιστά ήταν για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εδώ και μήνες είναι στόχος ζωηρής αμφισβήτησης. Μικρό προβάδισμα Μπορίσοφ στις εκλογές στη Βουλγαρία, με τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινώνονται την Πέμπτη. Πρωτοφανείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν χθες Κυριακή σε πολλές πόλεις της Κούβας, η οποία βιώνει τη χειρότερη οικονομική της κρίση τα τελευταία 30 χρόνια. 9.84. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ιταλία μέσα στο Wembley με 3-2 επί της Αγγλίας στα πέναλτι. Ο αγώνας στην κανονική διάρκεια έληξε 1-1. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Όφη, ξεκινώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε ένα παιχνίδι που είχε περισσότερο το χαρακτήρα γιορτής ανόδου, ο Ηρόδοτος γνώρισε την ήττα με 3-0 στην Κηφισιά. 84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, έντασης από τα 4 έως τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.